την ερχόμενη Τετάρτη, 28 Αυγούστου, στις 5.30 ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, θα διεξαχθεί ο πρώτος επίσημος αγώνας για τη φετινή περίοδο 2024-2025. Για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του φετινού πρωταθλήματος, μας ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Κορινθίας, Νίκος Μαργέτης, που δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε όλες τις κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα, καθώς και στη μικρή ομάδα της Κορινθίας. Μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κορίνθου και του ΑΟΛΟΥ Τραγίου. Είναι δύο ομάδες οι οποίες φέτος αγωνίζονται και δύο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και κάπως έτσι ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις και της ΕΠΣ Κορινθίας. Καλούμε το φιλάθλο κοινό να παραβρεθεί στο γήπεδο. Θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές του Σεπτέμβρη θα έχουμε προγραμματίσει να γίνουν οι κληρώσεις. Η Α και Β κατηγορία θα ξεκινήσουν μαζί, Σαββάτο με Κυριακή, και γύρω στις 22-23 του μήνα, και ένα μήνα αργότερα θα ξεκινήσει η Γ κατηγορία. Συμμετοχές φέτος είναι περισσότερες, λιγότερες? Ακόμα είμαστε σε αναμονή, γιατί οι ομάδες τώρα δηλώνουν συμμετοχή. Θεωρώ ότι λίγο πολύ θα είναι ίδιες. Και με τη μικτή? Είναι πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει. Είδατε, άλλαξε η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ είναι καινούρια. Ακόμα για το θέμα των μικτών ομάδων δεν μπορώ να σας πω κάτι. Πιστεύω μόλις θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα αεραστεχνικά, θα έρθει και η εγκύκλιος για τις μικτές ομάδες.